Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 6ης Δημοτικού. Είμαστε στην ενότητα, η Μεγάλη Επανάσταση, 1821-1830. Θα δούμε το κεφάλαιο, η εξέγερση στη Μολδοβλαχία. Όσο περνούσε ο καιρός, η φιλική εταιρεία κατέστρωνε πολλά επαναστατικά σχέδια για τον τόπο και τον τρόπο έναρξης της Επανάστασης. Τελικά αποφασίστηκε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, σημερινή Μολδαβία και Ρουμανία, όπου δεν υπήρχε Οθωμανικός στρατός, οι ηγεμόνες τους ήταν Έλληνες φαναριώτες και κατοικούσαν εκεί πολλοί Έλληνες. Επίσης, στη Βλαχία είχαν αναπτύξει ένοπλη δράση εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας οι οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος. Υπολογίζοντας τη ρωσική βοήθεια, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Φεβρουάριο του 1821 τον ποταμό Προύθο και μπήκε στη Μολδαβία. Η Επανάσταση άρχισε και οι πρώτες δυσκολίες έκαναν την εμφάνισή τους. Τότε ο Υψηλάντης με τους περίπου 2.000 άντρες που συγκέντρωσε, στράφηκε προς το Βουκουρέστι. Στις 24 Φεβρουαρίου, ο Υψηλάντης κυκλοφόρησε προκήρυξη με τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» και κάλεσε στα όπλα τους Έλληνες της περιοχής. Λίγες ημέρες αργότερα οι επαναστάτες κατέλαβαν το Βουκουρέστι, αλλά τελικά αποσύρθηκαν στα ορεινά αναμένοντας τις εξελίξεις. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία καταδικάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, καθώς και από τον Πατριάρχη Γρηγόριο V, ο οποίος ενήργησε υπό την πίεση των Τούρκων. Αλλά και ο Τσάρος της Ρωσίας καθαίρεσε τον Υψηλάντη από το αξίωμα του αξιωματικού του ρωσικού στρατού και έδωσε άδεια στα Οθωμανικά στρατεύματα να εισβάλλουν στην περιοχή. Ο Υψηλάντης, με μερικές χιλιάδες πεζούς και λιγοστούς υπείς, αντιμετώπισε τον πολυάριθμο Οθωμανικό στρατό, που κινήθηκε εναντίον του, σε πολλές μάχες. Η αποφασιστικότερη από τις μάχες αυτές δόθηκε τον Ιούνιο του 1821 στο χωριό Δραγατσάνη και τελείωσε με ήττα των Ελλήνων. Ιδιαίτερα ο Ιερός Λόχος, το στρατιωτικό σώμα που αποτελούνταν από εθελοντές Έλληνες σπουδαστές των Παρικιών, έχασε περισσότερα από τα μισά μέλη του. Καταδιωκόμενος ο Υψηλάντης, πέρασε στην Αυστρία μαζί με τον Κοζανίτη υπασπιστή του Γεώργιο Λασάνη, μερικούς αξιωματικούς και αρκετούς στρατιώτες. Άλλοι Έλληνες αντιστάθηκαν με επιτυχία στο Σκουλένι, αλλά τελικά διαλύθηκαν, ενώ περίπου 100 κατόρθωσαν να φτάσουν πεζοπορώντας στην Ελλάδα. Οι αρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος νικήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1821 πολεμώντας εναντίον των Τούρκων. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι συμπολεμιστές του ανατινάχθηκαν στη Μονή Σέκου, για να μην πιαστούν εχμάλωτοι. Η επτάμινη εξέγερση στη Μολδοβλαχία μπορεί να τερματίστηκε, κατάφερε ωστόσο να διασπάσει τα Οθωμανικά στρατεύματα και να επιταχύνει την επανάσταση στην Ελλάδα. Συνέβαλε έτσι αποφασιστικά στην απελευθέρωση του έθνους. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι νέο ανεβάζουμε. Σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.